όταν τον ακούω πάρα πολύ. Να είναι καλά. Και εδώ παράδεισο έχει και εκεί που θα πάει παράδεισο έχει. Θα έχει. Αυτό το πιστεύω, είμαι σίγουρη. Σαν Άγιο τον αγαπάω. Καλημέρα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Που υπηρέτησε τόσα χρόνια. Του ευχόμεθα καλό παράδεισο. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Οπωσδήποτε όμως, όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο πατήρ Αυγουστίνος. Η Φλόρα να έχει μια ομπρέλα επάνω της που τη σκεπάζει και την προφυλάει από κάθε κακό. Ίσως να μην το καταλαβαίνουν, αλλά έτσι είναι. Όταν φεύγει κανείς από τη Φλόρινα και ξαναγυρίζει, τότε το νιώθει αυτό. Βλέπει μια σκέπη να την αγκαλιάζει. Είναι ο Θεός που αγαπάει τον πατέρα Αυγουστίνο και φυλάει τη Φλόρινα. Σεβασμιότατε, σας αγαπούμε και σας ευχόμαστε καλόν παράδεισο. Το έργο σας θα μείνει αναντικατάστατο. Ευχαριστώ. Τώρα η υπόθεση είναι στο δικαστήριο. Για να σε ρώτημα, απευθύνω από το βήμα του τούτου τεράστιο ερώτημα. Υπάρχουν δικαστές στην Ελλάδα? Υπάρχουν δικαστές στην Ελλάδα? Υπάρχουν δικαστές στην Ελλάδα? Για να υπάρχουν δικαστές στην Ελλάδα, το δίκαιο θα το δούμε. Κυρίες και κύριοι, έχουν περάσει 100 χρόνια από τη γέννηση μιας μεγάλης μορφής της ελλαδικής εκκλησίας. Και λέω μεγάλης μορφής γιατί όσο κι αν διαφωνεί κάποιος με τις ιδέες και την πρακτική του Αυγουστίνου Καντιώτη, σίγουρα θα συμφωνήσει ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο ιεράρχης, στάθηκε και στέκεται ακλόνητος στις ιδέες του, υπερασπίστηκε και υπερασπίζει με πάθος αυτά που η Ορθοδοξία πρεσβεύει, κυνηγήθηκε και διώχτηκε σε όλη τη ζωή του, όχι τόσο από τους αντιπάλους του, αλλά από τους υποτίθεται συναγωνιστές του και πάμπολες φορές έπαιξε τη ζωή του κορώνα γράμματα, αγωνιζόμενος για τις ιδέες και τα πιστεύω του. Με λίγα λόγια, ο Αυγουστίνος Καντιώτης έβαλε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σε αυτά όλοι συμφωνούμε. Για το έργο αυτού του ιεράρχη, για το έργο τόσο το πατερικό όσο και το κοσμικό, θα συζητήσουμε σήμερα με 4 από τα χιλιάδες πνευματικά του παιδιά. Αριστερά μου έχω τον πρώην διευθυντή της ΕΤ3 και δημοσιογράφο, τον κύριο Γαβριήλ Λαμψίδη, ο οποίος... Δεν είχα, άλλη τεχνικά μέρα το βιβλίο, δεν είχα σχέσεις ούτε με τον πατέρα Αυγουστίνο, ούτε με κανένα από τα πνευματικά του παιδιά. Αυτό το ομολογώ. Όταν άκουγα μάλιστα για τον πατέρα Αυγουστίνο, ερχόταν στο μυαλό μου ένας γραφικός ιερέας, ο οποίος φανάτιζε τα πλήθη με τους πύρινους λόγους του για διάφορα κοσμικά περισσότερο θέματα παρά εκκλησιαστικά. Τουλάχιστον αυτή την εντύπωση είχα, γιατί η ενημέρωση που είχα εκεί με είχε οδηγήσει. Διαβάζοντας όμως, κύριε Καπλάνογλου, το βιβλίο σας, είδα ότι ο Αυγουστίνος Καντιώτης δεν ήταν αυτός που περιέγραφαν τα μέσα ενημέρωσης στις δεκαετίες που πέρασαν. Και συζητώντας βέβαια με πολλούς Κοζανίτες, είδα ότι ο πατέρας Αυγουστίνος καταρχήν έσωσε την Κοζάνη από την πείνα στη διάρκεια της κατοχής. Χιλιάδες, να μην πω, όχι, εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες παιδιά ήταν αυτά τα οποία σώθηκαν από την πείνα στις εστίες που είχε φτιάξει ο πατέρας Αυγουστίνος εδώ στο Βαρταδόριο, δίπλα στην... Οδός εστίας, δεν λέγεται εκεί. Ναι. Οδός εστίας, ναι. Και βέβαια αργότερα διώχτηκε και από τους Γερμανούς, διώχτηκε και από το κράτος, το επίσημο κράτος, από τη χωροφυλακή το 1949. Έφτασε στο σημείο να μην μνημονεύει τους βασιλιάδες. Και ξέρετε τι πάει να πει το 1949, να μην μνημονεύεις τους βασιλιάδες, να τα βάλεις με τη χωροφυλακή, να τα βάλεις με την τότε ηγεσία της Εκκλησίας. Έτσι δεν είναι? Στην εστία. Ναι. Για πείτε μου λίγο. Εκτός, ο πατήρ Αυγουστίνος έκανε ένα συστήμα. Μετά την εθρόνησή του, στέλνουν στη Φλόρινα ψυχιάτρους
Ποιο τους έστειλαν, η Ιερά Σύνοδος ή η κυβέρνηση τότε, η δικτατορία. Προσπάθεια της δικτατορίας να τον βγάλει τρελό και να τον αποσύρει τη συνεργού υπηρεσίας λόγω αντιδράσεώς του κατά των αρχόντων. Αποτύχανε βέβαια οι δικτάτορες τότε. Τι απάντησε τότε ο Αυγουστίνος? Τι απάντησε? Κοιτάξτε, ο δέχτηκε τους ψυχιάτρους, τον εξέτασαν, τι έγινε? Όταν ήμουν ιεροκήρυκας κάτω στην Αθήνα, με επεσκέφθησαν δύο αραπάκια, σπουδαία παιδιά, κάτω από την Αφρική, κάτω εκεί που εργάζονται οι Απόστολοι Έλληνες. Επίστευσαν στον Χριστό, εβαπτίσαν τον Χριστό και ήρθαν στην Ελλάδα και ήρθαν με να γνωρίσουν. Και τους είδα και μου λέγανε, όταν μας βαπτίσανε και μας κάνανε χριστιανούς, άκου Ελλάδα, και έλεγα, ω, λέει, στην Ελλάδα, τι χριστιανοί θα ζουν, λέει, πόσο ανώτεροι από εμάς που λατρεύουμε τα είδωνα, και είχα μεγάλη επιθυμία να έρθουμε στην Ελλάδα. Και φανταζόμουν την Ελλάδα, τα αραπάκια αυτά τα δυο, ότι η Ελλάς κατοικείται από αγίους ανθρώπους, από υπερόχους χαρακτήρας, από πιστούς και αποστιωμένους. Τώρα, πάτερ μου, λέει, θα φύγουμε από την Ελλάδα. Απογοητευθήκαμε. Δεν κατοικούν χριστιανοί στην Ελλάδα, μου λέει, όπως μας ζωγράφιζε ο Ιεραπόστολός μας. Γιατί τους λέγω? Μόλις πατήσαμε στον Πειραιά, από το καράβι βγήκαμε, η πρώτη κουβέντα που ακούσαμε ήταν βλαστήμια. Και είπαμε, εμείς κάτω στην Αιθιοπία δεν βλαστημούμε, δεν ακούετε βλαστήμια, δεν ακούετε. Και εδώ έχουμε το ρεκόρ της βλαστημίας. Συνεπώς μας υπενθυμίζουν τον αιώνα εκείνο, τον πρώτο αιώνα, και γι' αυτό πρέπει να φροντίσουμε. Τώρα είμαι χριστιανοί όπως το ετώνησα, της ταυτότητος. Δεν αξίζει τίποτα, δεν στοιχίζει τίποτα. Τίποτα δεν στοιχίζει χριστιανός. Τότε χριστιανός ήταν, εξίζει πολύ τη ζωή και τα έδωναν όλα. Εμείς από τα 100 που έχουμε ούτε ένα δεν δίδουμε. Αχήν τα έδωναν όλα. Και θυσίαζαν τη ζωή τους και έπαιζαν τη ζωή τους κρονογράμματα. Ομολογώ που έχω πήραν τη ζωή ότι σε αυτό το σημείο μας ενίκησαν οι κομμουνιστές. Εγνώρισα κομμουνιστάς οι οποίοι τα έπαιζαν όλα γράμματα. Ας είναι άθεοι. Τα παίζανε, τους γνώρισα, κουβέντες, συζήτησα. Αν και τώρα δεν υπάρχουν πλέον γνήσιοι οι κομμουνιστές. Ένα γνήσιο κομμουνιστές τον εκτιμώ για την ιδεολογία του, μόνο ότι διαφορώ. Επίσκοποι